το καλημέρα, δηλαδή εκεί 8 και 1 πρώτο λεπτό, πήρα 3 μηνύματα από την ΕΝΠΕΚ και τον κύριο Μητρόπουλο. 4 Απριλίου 2022 στο Συμβούλιο Επικρατείας, η νέα πιλωτική δίκη για την μόνιμη επαναφορά των δώρων στους συνταξιούχους. Είναι το ένα μήνυμα. Κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα σας βεβαιότατα από τον 984. Καλή εβδομάδα. Επίσης, δεύτερο μήνυμα, αναδρομικά οκταετίας με τόκο 6% για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, το δεύτερο μήνυμα. Και το τρίτο, στο 24% η εγγεγραμμένη ανεργία και το μήνα Φεβρουάριο σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ. Ας ξεκινήσουμε από τους συνταξιούχους. Ας ξεκινήσουμε από τις 4 Απριλίου. Τι γίνεται τότε? Είναι η σημαντικότερη δικαστική εξέλιξη που αφορά τους συνταξιούχους μας. Παρά το ότι το Συμβούλιο Επικρατείας και τα ανώτατα δικαστήρια, κυρίως επί προεδρία της Ιρίας Σακελαροπούλου, βάλανε τα φόπλακα στα δώρα δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, όταν ο πρόεδρευε η αξιότιμη πρόεδρος, τότε μπήκαν με αποφάσεις της Ολομελίας τα φόπλακα και κόπηκαν διαπαντός. Ήρθε το πρωτοδικείο των Αθηνών μετά από αυτές τις αποφάσεις και είπε ότι το Συμβούλιο Επικρατείας πρέπει να ξαναδεί την αλληλουχία της νομοθεσίας, διότι δεν έχουν καταργηθεί τα δώρα των συνταξιούχων, κυρίως επί των επικουρικών. Αυτή την υπόθεση που την χειρίστηκαν συνεργάτες της ΕΝΙΠΕΚ και βγήκε μια ιστορική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, προς τιμή του ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας την πήρε και την έκανε πιλωτική δίκη, η οποία δικάζεται στις 4 Απριλίου, σε μόλις λίγες μέρες, κυρία Τουκεράκη, και θα ξανακριθεί εξ υπαρχής το αίτημα να ξαναχορηγηθούν σε μόνιμη βάση η 13η και η 14η σύνταξη. Ναι. Είναι κεφαλαιόδου σημασίας για τα εισοδήματα των συνταξιούχων μας το ότι μετά μια απόφαση που ανέτρεψε και αμφισβήτησε τις αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου, ξανά έχουμε πιλωτική δίκη. Και είναι σημαντική εκθέση. Μάλιστα. Από τη μία θα υποστηρίξετε εσείς την υπόθεση αυτή των συνταξιούχων, έτσι δεν Μάλιστα. είναι? Μάλιστα. Από την άλλη, ό,τι και αν γίνει, νομίζω ότι χρειάζεται και απόφαση πολιτική, έτσι δεν είναι, κύριε Μητρόπουλε? Αν κυρία Δουλγεράκη έρθει η Ολομέλεια κρίνοντας εκ νέου το ίδιο θέμα για το οποίο έχει αποφανθεί και πει ότι πρέπει να χορηγηθούν, τότε υπάρχει ζήτημα να χορηγηθούν από τότε που καταργήθηκαν, από το 2012, ή από τότε που ο νέος νόμος Κατρούγκαλου από το 2016 τα ξαναέκοψε. Άρα δεν είναι μόνο το ενδεχόμενο επαναθέσπισης της 13ης και 14ης σύνταξης σε μόνιμη βάση για όλους τους συνταξιούχους. Είναι το ότι εάν κερδιθεί η υπόθεση από την πλευρά μας, ενώ από την πλευρά των συνταξιούχων, τότε θα υπάρχει και ένας γύρος περισσότερων αναδρομικών από το 12, όταν πρωτοκόπηκαν με τον νόμο Βρούτσι, ή από το 16, ναι, όταν δευτεροκοπήκανε από τον κύριο Κατρούγκαλο. Εγώ δεν το καταλαβαίνω και συγχωρήστε με. Ρωτώ γιατί αυτό θέλω να διευκρινίσω μέσα στο δικό μου το μυαλό, κύριε Μητρόπουλε. Από τη στιγμή που θα υπάρχει ένα δεύτερο, αν θέλετε, ναι, είναι ούτως ή άλλως, χωρίς να περιμένουμε πολιτική απόφαση εξαιτίας των συγκυριών, να καταβάλουν τα χρήματα και αναδρομικά. Έτσι, επειδή η απόφαση της Ολομελίας του Συμβουλίου Επικρατείας λειτουργεί έναντι πάντων ως νόμος, είναι νομοτέλεια για την κυβέρνηση να επαναθεσπίσει και το ζητούμενο είναι αν θα χορηγήσει και αναδρομικά. Αλλά είναι υποχρεωτικό, αναγκαστικό και νομοτελειακό. Αν το Συμβούλιο πει ότι καλώς πρέπει να καταβάλλονται δώρα, όλοι θα πάρουν. Τώρα, το αμφισβητούμενο είναι το αναδρομικό. Αν θα χορηγηθούν και αναδρομικά. Μάλιστα. Ακόμα πιο... τώρα το καταλάβαμε ακόμα περισσότερο. Ούτως ή άλλως, εάν υπάρξει, ναι, θα πρέπει να δοθούν για τα αναδρομικά σε όλους. Είναι κάτι το οποίο παίζεται συνταξιούχος, ιδιωτικό, δημόσιο τομέα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι και στα προηγούμενα αναδρομικά που πήραν οι συνταξιούχοι και προσωπικά εγώ χειρίστηκα και τις δύο υποθέσεις στην Ολομέλεια, που βεβαίως
κατά ένα μέρος μας δικαίωσαν, διότι ζητούσαμε όλα τα αναδρομικά πίσω, κατά ένα μέρος μας δικαίωσαν, αλλά και γι' αυτό, δόξα τω Θεώ, ευχαριστημένοι είμαστε και οι συνταξιούχοι, για λογαριασμό των οποίων ενήργησα στο Συμβούλιο Επικρατείας. Το θέμα είναι ότι εδώ, αν αποφασίσει αυτό το πράγμα, εδώ είμαστε και η κυβέρνηση δεν μπορεί να το αποφύγει. Έχει να κάνει με το δεύτερο μήνυμα, νομίζω είναι το ίδιο ή όχι? Αναδρομικά οκταετίας με τόκο 6% συν την εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι αναδρομικά που έχουν να πάρουν μισό εκατομμύριο δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών, άλλο θέμα συνταξιούχων, ναι. που πρέπει η κυβέρνηση, επειδή η εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων που πληρώνουν όσοι έχουν σύνταξη μεικτή, κύρια και επικουρική, μετά από πάνω από 1.300 ευρώ και πληρώνουν μεγάλη περικοπή. Και επειδή κρίθηκε αυτή η περικοπή μέχρι το 18 αντισυνταγματική, από το 10 που επευλήθη, ήρθε το ανώτατο δικαστήριο και είπε στο ελεκτικό συνέδριο που κρίνει τις υποθέσεις συνταξιούχων, στρατιωτικών, ενοστόλων και δημοσίων υπαλλήλων, και είπε να χορηγηθούν σε όλους ανεξαιρέτως, μιλάμε για μισό εκατομμύριο κόσμο, μας ακούνε και μας ρωτούνε και από την πλευρά, από την όμορφη Κρήτη. Ναι, που θα τα βρούνε να τα δώσουν, είναι ένα ερώτημα μεγάλο. Κοιτάξτε, είναι εύκολο οι βουλευτές που έχουν 6.000 και οι υπουργοί 10.000 αμοιβές να κόβουν το ΕΚΑΣ και να κάνουν περικοπές στους συνταξιούχους, είναι δύσκολο να τα αναζητήσουν. Παρακαλώ πολύ να αναζητήσουν, διότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός λέει ότι υλοποιούμε τις δικαστικές αποφάσεις. Όταν δικαιώνουν την κυβέρνηση, χαιρετούν και χαίρονται οι υπουργοί και η κυβέρνηση. Όταν κατά ένα μέρος κερδίζουμε για λογαριασμό των συνταξιούχων, να μην υλοποιούνται, να βρουν χρήματα και να τα δώσουν από εκεί που τα πήραν, και πήραν τόσο πολλά τους συνταξιούχους, κυρία Δουβγεράκη. Μάλιστα. Για πάμε τώρα στην ανεργία, διότι εδώ το παιχνίδι συνεχίζεται με τους αριθμούς, έτσι. Μαύρη εικόνα, κυρία Δουβγεράκη, ζωφερή εικόνα. Ήρθε ο ΑΕΔ και είπε, κυρία Δουβγεράκη, και οι ακροατές έχουν ξανακούσει να σχολιάζουμε αυτό το κοινωνικό φαινόμενο, ότι ο ΑΕΔ έβγαλε ανεργία του προηγούμενου μήνα 24%, όσοι παρέδωσε ο Σαμαράς Βενιζέλος στον Τσίπρα. Άρα λοιπόν η Ελστάτ, ο άλλος οργανισμός, μιλάμε για το 14-15, λέει ο ΑΕΔ δεν έχει μειωθεί εδώ και 10 χρόνια καθόλου, διότι είναι πάνω από 1.100.000 οι άνεργοι. Από την άλλη πλευρά, το ξέρετε, η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, με την οποία περισσότερο η κυβέρνηση συμφωνεί, βγάζει τους ανέργους μισό εκατομμύριο κάτω. Εμείς αναδεικνύουμε τα στοιχεία και των δύο οργανισμών, διότι εγώ και ως καθηγητής πανεπιστημίου, στους φοιτητές μου, αλλά και παντού ως επικεφαλής μιας σημαντικής επιστημονικής ένωσης ΕΝΙΠΕΚ, πρέπει να λέμε τα στοιχεία και του φορέα που λέγεται ΟΑΕΔ και του άλλου φορέα που λέγεται Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για τον ίδιο μήνα βγάζει 12,8 ανεργία, ενώ ο ΑΕΔ βγάζει 24%, 11 μονάδες και πλέον διαφορά. Οι αξιότιμοι ακροατές, όλοι που μας ακούνε, ας βγάλουν τα συμπεράσματα. Κύριε καθηγητά, τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω και διδάσκω... Όχι, μισό λεπτό. Τι πιστεύει ο καθένας από εμάς? Δεν απευθύνομαι σε εσάς, στον ενικό, λέγοντας, κύριε Μητρόπουλε, τι πιστεύεις. Λέω απλά, τι πιστεύεις, εγώ ως πολίτης, ρητορικά, τι πιστεύεις? Πιστεύει τον ΟΑΕΔ, διότι εκεί πάνε οι απολυμμένοι, οι αδικημένοι, οι ζητούντες και οι ζητούσες και οι γυναίκες κυρίως, γιατί όπως θα δείτε, ένα στοιχείο που έχουμε, οι άνεργοι είναι από το 1.100.000, 750.000 είναι γυναίκες. 1.109.641 οι άνεργοι, 702.040 οι γυναίκες. Ορίστε, φανταστείτε τι αδικία και ανισότητα. Μιλάμε, τα 2/3 των ανέργων είναι γυναίκες. 63,74% οι άνδρες άνεργοι βάσει των στοιχείων και του μηνύματος που μου στείλατε, 36,26%. Όχι, είναι τα στοιχεία είναι του Υπουργείου, τα έχουμε αναρτήσει. Εμείς παραθέτουμε στοιχεία. Εμείς δεν κάνουμε, ούτε κατηγορούμε, ούτε επιτιθέμε. Τα παίρνουμε τα στοιχεία του κυρίου Χατζηδάκη
Και ένα άλλο στοιχείο στις ΕΝΙΠΕΚ, ενώ ο κύριος Χατζηδάκης βγαίνει και λέει πάταξα το ζήτημα των συντάξεων, προχτές το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, έχουμε σχετική ανακοίνωση στο ΕΝΙΠΕΚ, μπορεί να το δουν οι αξιότιμοι ακροατές, έχουμε θλιβερό ρεκόρ εκκρεμουσών αιτήσεων. 432.000 οι εκκρεμούσες αιτήσεις σύμφωνα με το Γραφείο της Βουλής. Έχουμε μάλιστα ανακοίνωση προχθεσινή. Μάλιστα. Δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί έχει πραγματικά πέσει πολύ μελάνι πάνω σε αυτό το θέμα, για το πώς είναι και πώς είναι. Λοιπόν, το Γραφείο της Βουλής λέει... Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Ναι, ναι. Και που του παραθέτουμε μόνο τα στοιχεία προχθές στην ΕΝΙΠΕΚ, και έχουμε ανακοίνωση ότι οι εκκρεμούσες συντάξεις είναι 432.000. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το σύμπαν όλο μέσα στον ΕΦΚΑ και μέσα στις υπηρεσίες του ανά την Ελλάδα, οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν ουσιαστικά να είναι ακατάλληλοι, να μην δουλεύουν, να γίνονται πειθαρχικά ιστορίες αμαρτίες. Δώσουμε μία εξήγηση ότι πράγματι, και να μην αδικήσουμε και τις προσπάθειες του Υπουργού και της κυβέρνησης, στο κομμάτι των κυρίων συντάξεων έχουν γίνει βήματα. Μόνο όμως που το 2021 είχαμε 40% πάνω αιτήσεις συντάξεων, γιατί φοβήθηκαν οι γυναίκες κυρίως την αύξηση των ορίων ηλικίας. Άρα, όντως εκαθαριστήκανε περισσότερες συντάξεις, κύριες συντάξεις, αλλά μείνανε πίσω επικουρικές, εφάπαξ και διεθνείς συντάξεις, όπως λέει το επίσημο Γραφείο της Βουλής. Επικουρικές, εφάπαξ και τι άλλο είπατε? Και μερίσματα στρατιωτικών. Οι επικουρικές των στρατιωτικών. Μάλιστα. Μερίσματα, εφάπαξ και τα οποία έμειναν πίσω. Και οι διεθνείς συμβάσεις. Μάλιστα. Αυτές. Έχω δουλειά, έχω 10 χρόνια ασφάλιση στην Κρήτη, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα μας, και έχω και 5 χρόνια Γερμανία. Μα με συγχωρείτε, τότε γιατί πήρε τους πιστοποιημένους τους δικηγόρους και τους λογιστές το Υπουργείο? Νομίζω για να βγάλουν αυτό τον όγκο από τις εκκρεμούσες συντάξεις. Θα περίμενε κάποιος και βάσει των όσων έλεγε πριν από 2-3 μήνες το γραφείο τύπου, υπεύθυνος του γραφείου τύπου από το Υπουργείο, ότι ξέρετε θα είχε λυθεί το θέμα. Εδώ πάμε με την αρχαία προγόνου μας φράση, όδινεν όρος και έτεκεν μην. Έτσι λέγανε οι προγόνοι μας, και αυτή η πρωτοβουλία δεν απέδωσε, διότι διαβάσαμε προχτές σε αναφορές επίσημες και του ΕΦΚΑ και των συνδικαλιστικών ανώσεων, ότι κάπου 40-50 εκαθαρίστηκαν από όλους τις εκατοντάδες των πιστοποιημένων. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Χαίρετε, καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.